Στην τελική ευθεία βρίσκεται το έργο ανάπλασης του ιστορικού κέντρου Ηρακλείου, καθώς οι εργασίες στο τελευταίο τμήμα του αναμένεται να ολοκληρωθούν στα τέλη Μαΐου, οπότε και θα δοθεί σε χρήση στο σύνολό του. Ήδη η μικρή έβανση είναι ολοκληρωμένη, η Χατζημιχάλη Γιάνναρη, και οδεύουμε προς την ολοκλήρωση και της 1821, ώστε σίγουρα μέχρι το τέλος του Μάη, αλλά ενδεχομένως και νωρίτερα, να καταφέρουμε να δώσουμε το σύνολο της ανάπλασης σε κοινή χρήση, προσφέροντας μια αναβαθμισμένη εμπορική ζώνη πια, με καλύτερα κυκλοφοριακά χαρακτηριστικά, που αναδεικνύει και τον πολιτισμό και τον τουρισμό στο Ηράκλειο. Καταστηματάρχες ευελπιστούν να τονωθεί η εμπορική κίνηση το επόμενο χρονικό διάστημα, ενώ το ενδιαφέρον πλέον επικεντρώνεται στο ποιοι δρόμοι θα χαρακτηριστούν πεζόδρομοι και ήπιας κυκλοφορίας. Θεωρώ ότι μιας ήπιας κυκλοφορίας δρόμος, αλλά ήπιας, θεωρώ ότι θα ήταν κάτι πάρα πολύ καλό. Από τα πρώτα συμβούλια είχαν πει ότι αυτό θα είναι ήπιας κυκλοφορίας μαζί με τη Χατζημιχάλη Γιάνναρη και την Evans. Μετά βγήκαν κάποιοι συνάδελφοι εδώ, το οποίο θέλουν την ησυχία τους από το θέμα του αυτοκίνητων. Εγώ θεωρώ ή γίνεται πεζόδρομος όλος ο σταυρός με όλο το μέσα κέντρο ή δεν γίνεται, γιατί απλούστατα θα γίνει ένας κακός χαμός αν αφήσει ένα μόνο κομμάτι του δρόμου, διότι θα πηγαίνουν από εκεί. Καλύτερα λοιπόν να είναι δύο. Και θα προωθήσουμε ένα τρίτο σενάριο πια, έχοντας λάβει υπόψη αρκετές από τις παρατηρήσεις. Την ίδια ώρα προβληματισμό προκαλούν αυτές οι εικόνες στο δάπεδο πέριξ του δικαστηρίου στο πλαίσιο του έργου ανάπλασης του ιστορικού κέντρου, το οποίο υλοποιήθηκε πριν από δύο περίπου χρόνια και μετά από απίστευτες καθυστερήσεις. Οι μικρές τρύπες στο δάπεδο και γενικότερη εικόνα του σχολιάζεται ποικιλοτρόπως από διερχόμενους πεζούς. Το θέμα είναι για μένα, εκτός από λειτουργικού για τους πολίτες, να είναι και έργο το οποίο να διαρκέσει, να έχει ζωή. Διότι εδώ που είμαστε τώρα, αν πάτε στα δικαστήρια μπροστά, θα δείτε τις πλάκες στο μάρμαρο, ο οποίος ήταν τετάρτης διαλογής, σφίζει το χώμα και τώρα έχει αλλάξει νομίζω πως είναι 30 χρονών. Αυτό πρέπει, την ποιότητα. Ποιότητα δεν υπάρχει. Και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, ο τηλεοπτικός φακός κατέγραψε τη δυσαρέσκεια καταστηματαρχών για την κακή, όπως είπαν, κατάσταση του δοστρώματος σε κάθετο δρόμο της 1821, Συνοδό Κόσμων, όπου τα ατυχήματα είναι συχνά. Ήτανε, κάποιες ήταν σπασμένες, με το να περνάνε τα αυτοκίνητα πάλι κάποιες που ήταν ραγισμένες πάσανε. Συνέχεια πέφτει κόσμος, πέφτουν τουρίστες, μαζεύουμε γριούλες και τις βάζουμε να καθίσουν, συνέλθουνε. Αυτά πρέπει να διορθωθούν σωστά. Μπορεί η κάμερα να κοιτάξει τα παλώματα που κάνουν. Εγώ δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο. Όλο το κέντρο το έχουν διαλύσει. Έπειτα από πολύμινες καθυστερήσεις, ολοκληρώθηκε η ανάπλαση της οδού Αρχιεπισκόπου Μακαρίου, η σύμβαση του οποίου υπεγράφει τον Ιούνιο του 2020. Ο δρόμος αναβαθμίστηκε τόσο λειτουργικά όσο και περιβαλλοντικά και δόθηκε σε κυκλοφορία, ενώ το πιο σημαντικό, όπως σημείωσε ο Γιάννης Αναστασάκης, ήταν ότι δεν χάθηκαν θέσεις στάθμευσης με την ολοκλήρωσή του. Προσπαθήσαμε να διασώσουμε όλες τις θέσεις στάθμευσης που μπορούσαν να διασωθούν. Αλλάξαμε το σχεδιασμό σε σχέση με την αρχική πρόβλεψη που προέβλεπε την κατάργηση όλων των θέσεων κατά μήκος των ενετικών τυχών. Αυτό θα ήταν περιττό και θα δημιουργούσε προβλήματα από το πουθενά σε μια περιοχή που δεν είχε πρόβλημα στάθμευσης.